συντρόφους και συντροφιλείς και φίλοι, πραγματικά θέλω να συγχαρώ όσους είχαν την πρωτοβουλία και τον τομέα για αυτή την εκδήλωση, γιατί πραγματικά μετά από μια διαδρομή 4 περίπου χρόνων του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας, αυτός ο χώρος είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, ένα ολοκληρωμένο όραμα με έργο και προοπτική για τον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών. Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αυτής της τετραετίας έχουμε δείξει τόσα πολλά που είναι δύσκολο να μπορέσω να τα αποτυπώσω σε μια ομιλία. Με δύο λόγια, ανατρέψαμε την ύπνωση, την αναβλητικότητα, το συντηρητισμό, τις μάχες οπισθοφυλοκής και τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών δεκαετιών και την αντικαταστήσαμε από ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που βλέπει σε βάθος 20ετίας, την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών, τη δημιουργικότητα, την ομοθέτηση αναγκαίων μέτρων, την ενίσχυση και την ανάδειξη της υγιούς επιχειρηματικότητας που σέβεται και τον εργαζόμενο και τον άνθρωπο συνολικά. Φίλες και φίλοι, οι μεταφορές επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών και αποτελούν ένα βασικό στρατηγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Οι υπηρεσίες των μεταφορών, πρέπει να πούμε ότι παρέχουν στην Ευρώπη περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και το νούμερο αυτό δεν είναι ούτε ουτοπικό, αλλά ούτε και τυχαίο. Πρόσφατα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, στην Επισκόπηση, που ο τίτλος του ήταν «Προς ένα επιτυχημένο τομέα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν», υπάρχουν μια σειρά από ουσιώδη συμπεράσματα και πραγματικά αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης και ταυτόχρονα πηγή προβληματισμού για όλους μας. Πολύ σύντομα θα αναφέρω ορισμένα σημεία που ξεχώρισα και νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν όλους μας. Από την οικονομική κρίση του 2008, οι μειωμένες επενδύσεις στις υποδομές και στις μεταφορές καθυστέρησαν τον εξυγχρονισμό του δικτύου των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέσα επίπεδα επενδύσεων είναι αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο που απαιτείται. Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και δαπάνες για τα περισσότερα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι συνολικές δαπάνες των υποδομών μεταφορών που πρέπει να γίνουν ανέρχονται περίπου σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ, αφαιρώντας το κομμάτι της συντήρησης των υπαρχόντων. Τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα η χώρα μας έχουν σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξη των υποδομών, ωστόσο χρειάζεται να καταβάλουν ακόμη περισσότερη και μεγαλύτερη προσπάθεια για τις μελλοντικές προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας. Οι δαπάνες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο και διατροπικό πολυτροπικό δίκτυο που επιτρέπει γρήγορη και εύκολη μετακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων μεταξύ των ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό δίκτυο την περίοδο 21 με 30 και θα φτάσουν το 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ αν συνυπολογιστούν οι επενδύσεις για το εκτεταμένο δίκτυο και οι υπόλοιπες επενδύσεις για τον τομέα των μεταφορών. Αυτά τα αναφέρω για να μπορέσω να δώσω μία αίσθηση του μεγέθους των επενδύσεων που αφορούν τις μεταφορές, αλλά και τις υποδομές των μεταφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα, βέβαια, θα πει κανείς ότι τα νούμερα είναι απλοί αριθμοί, που όμως στο άκουσμά τους μας δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ασύλληπτα, για άπιαστα νούμερα. Και όμως σας διαβεβαιώ ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτής της τάξης μεγέθους τα νούμερα μιλάμε. Πέραν των αριθμών όμως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη 6 βασικές προκλήσεις που θα οδηγήσουν βέβαια στην βελτίωση της κινητικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η αντιστοίχηση των στόχων και των προτεραιοτήτων με τους πόρους, ο καλύτερος σχεδιασμός, η συντήρηση των υπαρχόντων υποδομών, η αποτελεσματική λειτουργία αυτών, η μετατόπιση της οδικής κυκλοφορίας προς άλλους τρόπους μεταφοράς πέραν των οδικών και η διασφάλιση βέβαια της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση σε σχέση με τα βασικά συμπεράσματα
από την επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι οδικές μεταφορές αποτελούν το προτιμόμενο τρόπο και το γνωρίζουμε όλοι μας αποστολής αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διαθέτουν το πλεονέκτημα της ευελιξίας, της αξιοπιστίας, της οικονομίας, της ταχύτητας και της παράδοσης, αυτό που θα λέγαμε από πόρτα σε πόρτα. Και αυτό γιατί οι μεταφορείς εμπορευμάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν σιδηροδρομικές μεταφορές, αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις από εκείνους που χρησιμοποιούν σε όλη την Ευρώπη το οδικό δίκτυο. Εύλογα όμως, με αυτά τα δεδομένα, οι οδικές μεταφορές υπερέχουν των σιδηροδρομικών. Αυτό πώς θα ανατραπεί με την εφαρμογή ως ένα βαθμό του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να αυλύνουμε στο βέλτιστο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, αυτή τη διαφορά. Στη χώρα μας έχουμε ολοκληρώσει τη σχετική διαβούλευση και στις αρχές του 2019 το σχετικό σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή για την υιοθέτηση των οδηγιών. Στην παρούσα φάση είναι δεδομένο ότι η αγορά δεν ενθαρρύνει επαρκώς τους χρήστες ώστε να στραφούν από τις οδικές μεταφορές προς άλλους τρόπους μεταφοράς, οι οποίοι παραμένουν λιγότερο ανταγωνιστικοί από οικονομικής άποψης. Και αυτό αποτελεί πρόκληση για μας και δουλεύουμε σίγουρα έντονα προς αυτή την κατεύθυνση. Η πολυτροπικότητα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι και αναγκαία και για τη χώρα μας. Εξάλλου το έτος που ολοκληρώνεται, το έτος του 2018, ήταν έτος πολυτροπικότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ισχύει τόσο για τις μεταφορές των εμπορευμάτων, όσο και για τις επιβατικές μεταφορές, καθώς προσφέρει πιο αποτελεσματικές λύσεις μεταφοράς για ανθρώπους και αγαθά, που βοηθούν στην αποσυμφόρηση των δρόμων, καθιστώντας το σύνολο του τομέα περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας. Από αυτή την άποψη, η πολυτροπικότητα μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη ενός πραγματικά αειφόρου και ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών. Και σίγουρα αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε. Ας έρθουμε λίγο στην υφιστάμενη κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους εποπτευόμενους φορείς του, αλλά και σε στενή συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τους φορείς, εκπονείται ένα μακρόπνο επενδυτικό πρόγραμμα με βασικούς άξονες πολιτικής, αφενός την αναβάθμιση και επέκταση της εφιστάμενης υποδομής όλων των μέσων μεταφοράς και αφετέρου την προώθηση των αυτού που λέμε συνδυασμένες και πολυτροπικές διατροπικές μεταφορές. Βλέπετε το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αποτελεί, αν όχι το σημαντικότερο, σίγουρα μπορεί και να αποτελεί ένα σημαντικό παίχτη. Και κατά την προσωπική μου άποψη αποτελεί κυρίαρχο κόμβο για τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Το μεγάλο γεωγραφικό πλεονέκτημα αυτό, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη σταθερή ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο πανευρωπαϊκής εμβέλειας και όχι μόνο, παρέχοντας σημαντική όθηση στις υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων και των διατροπικών. Πιστεύουμε ότι η διαμεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ των λιμανιών της Μεσογείου, η ενδοχώρια χερσαία μεταφορά με τρένο ή οδικός στα Βαλκάνια, αποτελούν στοιχεία περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων υποδομών της χώρας. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζουμε την προσπάθεια ολοκλήρωσης των σημαντικών έργων υποδομής, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά σε όλα τα επίπεδα. Στόχος, βασικός μας στόχος που έχουμε τονίσει πολλές φορές, είναι να συνδυάσουμε τις υποδομές για τις μεταφορές του μέλλοντος. Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν ολοκληρωθεί οι 5 μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, σύντομα κυρώνεται το νότιο τμήμα του Ε65, ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας Θεσσαλονίκης, είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύνδεση με τη Σαλαμίνα, είναι σε εξέλιξη 2 διαγωνιστικές διαδικασίες για το βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, προετοιμάζονται οι διαγωνισμοί για την παράκαμψη της Χαλκίδας
και το τελευταίο τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης με την Πάτρα. Και βέβαια, οριμάζουμε μελετητικά τις επεκτάσεις των οδικών δικτύων, τις επεκτάσεις του μετρό σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά και των σιδηροδρομικών συνδέσεων. Τις 15 Οκτωβρίου του 2018 υπεγράφει ένα έργο που κατά κάποιους ήταν άπιαστο όνειρο, η υπογειοποίηση των σεπολίων, και γιατί αποδείξαμε ότι αντί να αφήνουμε μελέτες να αραχνιάζουν στα ράφια, μπορούμε να διεξοικήσουμε και να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση έργων. Προχωράμε εντατικά τη συνεργασία με τη Βουλγαρία για την ίδρυση μέσα στο Φεβρουάριο, με κύρωση από τα δύο κοινοβούλια, της εταιρείας υλοποίησης και λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς, Βάρνα, Ρούσε, στο Δούναβι. Και πρόκειται για ένα project το οποίο αποτελεί προσωπική επιτυχία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, το γεγονός ότι κατά τον πιο επίσημο τρόπο απέκτησε και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία χερσαίας γέφυρας που θα συνδέει τη Μεσόγειο με τον Εύξηνο Πόντο, εκμεταλλευόμενη τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα της διατροπικότητας συμπεριλαμβανομένης προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα τα ωφέλη υψηλών επεδόσεων σε όρους εξοικονόμησης κόστους και χρόνου ως προς τη μεταφορά εμπορευμάτων. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο των Μεταφορών που διαμορφώνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ορίζοντα το 2037 και το οποίο τον Απρίλιο του 2019 η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να παρουσιάσει ολοκληρωμένο για πρώτη φορά στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την διαμόρφωση αυτού του σχεδίου υπήρξε συνεχής συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τους φορείς. Είναι ένα σχέδιο που για πρώτη φορά αποκτά η χώρα, που μέχρι το 2014 πορευόταν με σχεδιασμούς που, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εξαρτώταν από το ποιος είχε μπάρμπα στην κορώνη. Όπως επίσης και για το στρατηγικό σχέδιο για τα logistics, για την εφοδιαστική αλυσίδα, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για εμάς, για το οποίο εργαζόμαστε όλοι πολύ σκληρά προκειμένου να προχωρήσουν οι δράσεις και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις σε όλα τα βήματα που έχουν περιγραφεί από το 2016 και στην αρμόδια επιτροπή, στην οποία έχω την τιμή να συντονίζω για τον τομέα της εφοδιαστικής και σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, νομίζω ότι προχωράμε όλες τις δράσεις με εντατικό ρυθμό. Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη διαδικασία όμως παράλληλα συνεχίζουμε αδιάκοπα τις προσπάθειες για την επίτευξη συνεργασιών τόσο με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες, ώστε η χώρα μας να μετατραπεί πραγματικά σε διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι έχει ξεκινήσει η συνεργασία με την Αλβανία μέσω του Ίντερεκ για τη σύνδεση Φλόρινας Καστοριάς Πόγραδετς, ότι σε επίπεδο μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των μελετών για τον άξονα Ιγουμενίτσα Σαγιάδα Μαυρομάτι. Ξεκινήσαμε πρόσφατα τις συζητήσεις με την Ουγγαρία, τη Σερβία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το νέο σιδηροδρομικό εμπορευματικό άξονα. Επαναφέρουμε λοιπόν τη χώρα στο ρόλο του ισχυρού παίκτη, χωρίς φοβικότητες, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς εσωτερικής κατανάλωσης που μας έκλειναν και δεν μας άνοιγαν δρόμους. Με ανοιχτούς ορίζοντες και αίσθημα πατριωτισμού, ανάπτυξης, συνεργασίας, αλληλεγγύης και ισχυροποίησης του ρόλου και της επιρροής μας στην ευρύτερη περιοχή. Τα σύνορά μας δεν είναι τείχη που χτίζουν οι άλλοι που θέλουν να μας περιορίσουν και να μας απομονώσουν από τον υπόλοιπο κόσμο. Τα σύνορά μας είναι πύλες τις οποίες εμείς οφείλουμε να ανοίγουμε για να στηρίξουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και να διαδώσουμε τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία μας, να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση και να στηρίξουμε την εθνική μας οικονομία. Εμείς πιστεύω είμαστε με τον πατριωτισμό της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, της προόδου και της εθνικής αυτοπεποίθησης. Δεν είμαστε με τον ψευτοπατριωτισμό της φοβικότητας, της απομόνωσης και της υποστήριξης των πολλών, της υπανάπτυξης των πολλών, που τι γεννά αυτό,
μυσαλλοδοξία, μιζέρια, εξάρτηση και προφανώς είναι η διαδικασία που εκτρέφει το αυγό του φιδιού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μέρος της γενικότερης στρατηγικής μας είναι και η προώθηση των εμπορευματικών κέντρων. Στον τομέα των συνδυασμένων και των διατροπικών μεταφορών, εκτός από τα σημαντικά έργα αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων, τα εμπορευματικά κέντρα αποτελούν τη σημαντική προϋπόθεση για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, αλλά και των δράσεων των logistics. Η ίδρυση και η λειτουργία τους ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις για την ανάπτυξη που εκδηλώνονται στη συγκεκριμένη αγορά. Προσελκύουν κίνηση για συνδυασμένες μεταφορές και σίγουρα προάγουν τη διαλειτουργικότητα σε περισσότερα του ενός δίκτυα. Πρόσφατα είχαμε την ολοκλήρωση του θέματος της κύρωσης της σύμβασης για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, που πρόκειται για το μεγαλύτερο logistics center σε άμεση επαφή με σιδηροδρομικό σταθμό εμπορευμάτων στα Βαλκάνια και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Πολύ σύντομα θα έχουμε και το διαγωνισμό για το υπολοιπόμενο τμήμα σε σχέση με το φορέα διαχείρισης του εμπορευματικού κέντρου. Αντίστοιχα προχωράνε η διαδικασία σε σχέση με το εμπορευματικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και προωθείται ταυτόχρονα η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον έκτο προβλήτα. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου και σε συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους φορείς προσανατολίζεται στον εξυγχρονισμό και στην επέκταση του δικτύου μεταφορών και επιπλέον συμπεριλαμβάνει τα εμπορευματικά κέντρα στην Αλεξανδρούπολη, κάπου είδα το Χρήστο εδώ, το Βόλο, τη Λάρισα, την Καβάλα, την Ιγουμενίτσα και την Πάτρα. Και αυτός ο σχεδιασμός μας φέρνει στο κομβικό σημείο της ανάπτυξης. Εργαζόμαστε συστηματικά για την υλοποίηση πολιτικών που δεν υπόσχονται απλά κάποια μακρινή μελλοντική στιγμή, αλλά αποδεικνύουμε με τρόπο ξεκάθαρο και χειροπιαστό τη δημιουργία του νομικού πλαισίου και των απαραίτητων υποδομών. Αυτών δηλαδή των στοιχείων με τα οποία η ελληνική πολιτεία προσφέρει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης των εμπορευματικών, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών και αξιοποίησης εργαλείων μείωσης του χρόνου μεταφοράς και αύξησης της οικονομικής και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Και σίγουρα είναι αναγκαία η επένδυση στην καινοτομία και αυτό γίνεται σε πολλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα και η ενίσχυση της εξαγωγής της τεχνογνωσίας μας, κάτι που κάποιοι το 2015 μας λέγανε ουτοπιστές γιατί είμαστε έξω από τα πράγματα και σήμερα πολλές δημόσιες ελληνικές εταιρείες, η Εργοσέη, η Αττικό Μετρό, ο ΟΣΕ, η Στασί, η Εγνατία, βρίσκονται ήδη συμμέτοχοι σε project σε βαλκανικές και άλλες χώρες. Αποτελεί βέβαια διαφυσβήτο γεγονός η ανάγκη για έργα αύξησης των διακινούμενων φορτίων, καθώς τα πλεονεκτήματα του σιδηροδρόμου προϋποθέτουν την ανάγκη μετακίνησης μεγαλύτερων όγκων εμπορευμάτων σε σχέση με τις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές. Μεγάλο μέρος των διακινούμενων φορτίων του άξονα Ανατολής-Δύσης σήμερα περνάνε μέσω του Πειραιά, λιμάνι το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταφέρει να κατατεχθεί σε ένα λιμάνι μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών. Φυσικά και τα υπόλοιπα λιμάνια έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε ισχυρούς περιφερειακούς κόμβους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Θεσσαλονίκη, η Ιγουμενίτσα, η Πάτρα, τα οποία αποτελούν βασικά σημεία σύνδεσης με τον ευρωπαϊκό διάδρομο Orient East Med, η Αλεξανδρούπολη και ο Βόλος, που κατέχουν στρατηγική θέση και ρόλο. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών εξαρτάται άμεσα από τη συνολική εξέλιξη στη χώρα μας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις υφιστάμενες υποδομές και την πολιτική αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων. Σε αυτή τη διαδικασία η πολιτεία κατέχει πραγματικά κομβικό ρόλο. Ιδιαίτερα έχει τόσο τη θέληση όσο και την ικανότητα να επιλύσει προβλήματα που χρονίζουν όπως ήταν το Θριάσιο και να συντονίζει χωρίς να χειραγωγεί την αγορά, οδηγώντας την ανάπτυξη και στην άρση τυχών γραφειοκρατικών εμποδίων. Και αυτό νομίζω το αναγνωρίζει σήμερα και η ίδια η αγορά,
Ανεξαρτήτως πολιτικών πιστεύω, καθώς βλέπει να ασκούνται δράσεις και πολιτικές που σταλίζανε και καρκινοβατούσαν και οδηγούσαν τη χώρα προς τα πίσω. Καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών του δικτύου και την εισαγωγή τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουμε την παροχή των υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Υπάρχουν ευκαιρίες, τις έχουμε εντοπίσει και με τα μέσα που έχουμε προσπαθούμε να τις αξιοποιούμε με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια στη μεταφορά, τόσο σε επίπεδο επιβατών, όσο και σε επίπεδο εμπορευμάτων. Η εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντός ή εκτός λιμένα και σε συνδυασμό αυτών, πρέπει να οργανώνεται με δομές και υποδομές εμπορευματικών κέντρων, όπου αυτό βέβαια είναι και τεχνικά εφικτό, αλλά και βιώσιμο. Επενδύοντας στη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων, βελτιώνοντας υφιστάμενες υποδομές, αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία και συστήματα μετασφοράς και διασφαλίζοντας τη διασύνδεση όλων των δικτύων μεταφοράς, θα μπορέσει να γίνει η χώρα μας κόμβος διερχόμενων εμπορευμάτων και πιστέψτε με, τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά. Τα ωφέλη θα είναι πολλά τόσο για την οικονομία μας, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ η εξοικονόμηση κόστους από έξυπνες συνδυασμένες μεταφορές θα απελευθερώσουν κεφάλαια. Κεφάλαια τα οποία θα μπορούν να επενδυθούν για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών μεταφοράς, τις οποίες ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή και οι οποίες δημιουργούνται ως αποτέλεσμα του ολοένα μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Και ως τελευταίο και πριν κλείσω, γιατί νομίζω ότι σας έχω κουράσει, είναι ότι αυτό αφορά τις ευρύτερες μεταφορές, τη διακίνηση εμπορευμάτων, την ανάγκη εξασφάλισης της προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες στη λειτουργία των εμπορευματικών κέντρων. Άρα αυτό σημαίνει να προστεθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής στη λειτουργία των εμπορευματικών κέντρων και βέβαια κάτι που, επειδή βλέπω και τον Χρήστο τον Καπάτα εδώ, πρώτη εντόπισε η Περιφέρεια Αττικής, να δούμε πια τι σημαίνει αυτό ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας και ήδη το έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά για το λεκανοπέδιο Αττικής σε σχέση με τη διακίνηση εντός της πόλης, τόσο για να βελτιώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όσο για να διευκολύνουμε και τις επιχειρήσεις και την ποιότητα της ζωής στην πόλη. Ήδη είναι κάτι αυτό που λέμε όλοι City Logistics, το έχουμε ξεκινήσει με την Περιφέρεια Αττικής και μέσα στο 19 θα ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να μελετηθεί ο τρόπος υλοποίησής του. Κάτι όμως που σταδιακά θα πρέπει να επεκταθεί και σε όλη τη χώρα, γιατί θα πρέπει να έχουμε κυρίως για τους αστικούς χώρους στο μυαλό μας ότι η επόμενη χρηματοδοτική περίοδος για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έχει μία βασική προϋπόθεση. Οι αστικές περιοχές να διαθέτουν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλιώς καμία περιοχή δεν θα μπορεί να διασφαλίσει ούτε ένα ευρώ. Και ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος αμέσως μετά τις γιορτές, σε νομοσχέδιο θα υπάρξει και η σχετική νομοθετική ρύθμιση για το πλαίσιο λειτουργίας των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι, για να μην κουράσω άλλο, όσα ανέφερα είναι μια πραγματικότητα την οποία υλοποιούμε 4 χρόνια και ταυτόχρονα κάποια από αυτά αποτελούν δρομολογημένες εξελίξεις. Φτάνουν, θα πει κανείς, επαρκούν? Η απάντηση είναι όχι. Σε αυτή την απάντηση του όχι, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν και θα έχουν τουλάχιστον άλλη μία τετραετία μετά τις επόμενες εκλογές για να συνεχίσουν το έργο και με λιμένα χέρια, ως αποτέλεσμα μιας σκληρής μάχης 3,5 χρόνων, να μπορέσουν να κάνουν ακόμη μεγαλύτερα βήματα για μια Ελλάδα ως ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων, της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης,
για μια Ελλάδα που βάζει θεμέλια για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ.